Cyrus. Ναι, το καινούριο. Πότε βγήκε, πότε τα προλαβαίνει όλα και τα παρουσιάζεις. Πριν μια εβδομάδα. Με Dua Lipa. Μ' αρέσει που πάντα είσαι ενημερωμένη και μουσικά, όχι μόνο κινηματολογικά. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Φωνάρα. Και σήμερα τι ετοίμασες για σήμερα? Εγώ σήμερα πάω να βρω το φωτογράφο. Ναι. Γιατί θέλουμε για το project Αρετή Λύση να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες με την έναρξη επιχείρησης. Πας στο στούντιο λοιπόν για να φωτογραφείς? Όχι, πάω να τον βρω για να συζητήσω μερικά πράγματα. Για να δείτε και το κόσμο, να λύσετε τις εικόνες κτλ. Ναι. Παιδιά, βαθμολογική την Αρετή. Πάμε. Και αν τύχει και δεις κανένα τριάρι διάρι, είναι λίγο... Το νιώθεις. Χιλιά... Ναι, νιώθω. Χιλάκια, νευρικά όμως, δεν είναι τα ημωρέα μου. Είναι τα... Αχ, γιατί. Και να πάμε στην Τζέννη, που σου βάλε 5. Το μεγαλύτερο βαθμό. Ναι, είσαι για πεντάρι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Τρελαίνομαι για τα γάντια, τα είδα και από πριν. Είναι αυτά τα μακριά που μου αρέσουν. Ένα καθαρό πεντάρι για μένα. Σούπερ, ευχαριστώ. Πώς είστε τώρα, κορίτσια, μεταξύ σας γενικά? Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχετε βρεθεί έτσι σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα έχετε λύσει? Δεν έχουμε λύσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ενεργειακά είμαστε πολύ καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σούπερ, παιδιά. 4,3 ο μέσος όρος. Ωραία. Εξαιρετικά. Έχεις κάνει και το μολυβάκι μπλε, ναι. Να ταιριάζει με, το... να ταιριάζει με, το... με τη λεπτομέρεια, ναι. Και το καμισάκι τι είναι. Πάμε, καλή επιτυχία. Τέλεια, κριτές, αρετή. Γεια σας. Καλώς. Στέλιο μου, πώς φαίνεται, ναι, η αρετή? Καταρχάς καλωρίζει και... και πεντάρια, έτσι. Ναι, χαμός, δεν το συζητώ. Είναι εικόνα αυτή για πεντάρι και τεσσάρι. Ειρωνικά το λέω. Βέβαια, ειρωνικά το λέω. Εντάξει, είναι μια χαρά εικόνα, ναι. Δεν μπορώ να σου πω το αντίθετο φυσικά. Αλλά εντάξει, είναι λίγο στενάχωρο να επιβραβεύουμε μια εικόνα τόσο απλή σαν αυτή με τεσσάρια και πεντάρια απλόχερα. Καταλαβαίνω ότι είμαστε προς το τέλος και καλά κάνετε και αγαπιέστε. Αλλά χαντακώνεται ο καθένας τον εαυτό του και την προσπάθειά του όταν δίνουμε σε κάτι τόσο απλό, απλόχερα μια βαθμολογία. Το λέω κοιτώντας εσένα για να το ακούσουν οι πίσω σου, να το ακούσεις και εσύ για τους επόμενους. Okay. Για δείξε μας τη φορά. Λοιπόν. Το είναι κανονικά. Αυτά τα γάντια τι είναι, γάντια κανονικά ή είναι πλαστικά? Είναι κανονικά γάντια. Φανταστικά είναι. Για γυρνά. Ωραία είσαι. Αυτό που κάνεις πάρα πολύ ωραίο είναι και το φοράς πάρα πολύ ωραία με αυτό το παντελόνι και τα παπούτσια και τα γάντια. Η εικόνα σου είναι πάρα πολύ σωστή. Καλωρίζει και η εταιρεία σου. Τώρα πας να την ανοίξεις ή την ανοίξαμε? Δεν την ανοίξαμε ακόμα. Πότε θα την ανοίξουμε να τελειώνουμε? Τώρα σιγά σιγά. Με το που τελειώσει το My Style Rocks. Ναι. Ναι, λοιπόν, ωραία είσαι, πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω κάτι να σου αλλάξω, όμως είναι μια εικόνα που είναι μια μαύρη βάση στην πραγματικότητα, ναι, με ένα χρώμα. Έτσι. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν έχει λάθη. Ναι. Όμως θα ήθελα να βλέπουμε κάτι πιο δημιουργικό και όχι ένα φόντο για να δείξουμε ένα ωραίο που κάνεις. Εντάξει. Okay. Γιατί αυτό έχεις κάνει σήμερα. Και το παντελόνι είναι υπέροχο. Είναι αυτό. Πολύ ωραίο το παντελόνι, αλλά είναι ένα μαύρο παντελόνι σωστό στο σώμα της. Ναι. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι. Δηλαδή δεν ενθουσιάζομαι. Ναι. Είσαι ολόσωστη, αλλά είναι μια εικόνα basic για αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Ναι. Εντάξει. Σούπερ. 2. Ευχαριστώ. Λάκη μου, εσύ τι λες? Μ' αρέσει όταν η ψυχεδέλεια μπαίνει σε ένα κλασικό ρούχο. Και αυτό το που κάνω σε πραγματικά είναι σπουδαίο, αν και εγώ θα το έβλεπα με άλλου είδους look. Αλλά όχι ότι δεν πάει με αυτό. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτή η χοντρή αλυσίδα με αυτό το business card holder, γιατί έχω σχεδιάσει ένα για την Τελβό. Είναι με μακριά πολύ λεπτή αλυσίδα. Πέφτει εκεί που τα χέρια μπορούν να πάρουν την κάρτα και να τη δώσουν, γιατί δεν κάνεις ποτέ έτσι να δώσεις την κάρτα κάπου. Ναι. Ή να το βγάλεις, πώς θα το κάνεις για να τη δώσεις, μιας και θέλουμε το πρακτικό της υπόθεσης. Μ' αρέσει από όλο το look περισσότερο τα γάντια, ναι, και το χρώμα τους. Έτσι έχει σπάσει το όλο θέμα. Όμως, είτε επειδή έχω συνηθίσει, είτε γιατί πραγματικά το look είναι άρτιο, παρόλο που έχει ένα frame μαύρο, ναι, αυτό οκ, okay, αλλά είναι επιτηδευμένο γιατί έχει ένα παντελόνι ειδικό, η ζώνη του είναι ωραία. Είσαι και δέσμια κάποια στιγμή των τσαντών, γιατί εσένα τέτοιο look, να σου πω κάτι, αν δεν είμαστε εδώ και έτσι, δηλαδή μια τσάντα που είναι επενδυμένη, χάρτη είναι με πλαστικό, παρόλο που λέγεται η Ιαπωνέζικη εταιρεία κτλ., δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή θέλω άρτια εικόνα μιας city girl. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα κορίτσι της πασαρέλας. Θα πρέπει να μάθουμε, ωραίο είναι όλο αυτό, ναι, είναι τάσεις, είναι και το άλλο, τις υπηρετούμε, τις αγαπάμε. Αλλά τώρα το να βάλουμε αυτή την τσάντα την πλαστική, για μένα, ναι,
σε κάνει fashion victim. Εγώ θέλω να είσαι fashion oriented, mm-hmm. εντάξει. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θέλω. Θέλω να δώσω λίγο χρώμα, αλλά... Ναι, το χρώμα μπορεί να το δώσεις με άλλο πράγμα και με μια άλλη vintage παλιά shopping bag και όχι mm-hmm. με μια τέτοια πολύ καλά που το κάνει το όλο vintage. Το τέτοιο θέμα. Ξέρεις γιατί, γιατί εμένα αυτό μου έλειπε πιο πολύ από την εικόνα είναι το συναίσθημα. Ναι. Είναι όλα τόσο αυτό καινούργια. Είναι, αυτό, ενώ είναι fashion oriented. Και ναι. πλάστικο όλα, το οποίο λείπει το συναίσθημα. Αν είχες όντως κάτι παλιό, κάτι ναι. vintage, κάτι από την ντουλάπα σου ναι. και ήταν λίγο πιο προσωπικό, ναι. γιατί το συναίσθημα στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Η εικόνα αυτή ναι. δεν έχει συναίσθημα καθόλου. Όμως, σαν για αυτή την εταιρεία που κάνεις, που ακόμη δεν ξέρεις τα προβλήματα, δεν έχεις το στρες των προβλημάτων mm-hmm. και είσαι ακόμη λαμπερή, γι' αυτό το λόγο θα πάρεις τον βαθμό τον παραπάνω, τον γενναιόδωρο, αλλά σε παρακαλώ, θα ξαναπέσω πάλι πολύ πιο χαμηλά και θα αφαιρέσω ακόμη και από αυτόν, αν δεν κάνεις όπως σου λέω. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Fashion oriented, όχι freak. Mm-hmm. Και fashion conductor, εσύ πρέπει να είσαι, καθοδηγητής πλέον. Είχες πολύ περιθώριο εδώ να το κάνεις. Είσαι από τις παλαιότερες. Και επιτάσσεται να το κάνεις. Mm-hmm. Ελένα μου, τι λες? Ναι, πολύ ωραία λόγια άκουσες για άλλη μια φορά, Ρετή, ε. Γιατί πολύ δεν ωραία. Το έχεις πάει έτσι λίγο πιο πέρα, σε προσωπικότητα. Γιατί ενώ έχεις μείνει αυτό που κάνεις, είσαι άρτια, το είπανε και ο Λάκης και ο Στέλιος, δεν μπορώ να κάθομαι να σου λέω τι δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ το look σου, mm-hmm. αλλά είναι σαν να σε βλέπω να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και να κατεβαίνεις να πηγαίνεις για ένα καφέ στο Κολωνάκι. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είσαι εσύ 100%. Θα μου πεις τι άλλο θέλετε, αφού έτσι είμαι εγώ. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχουμε κάνει τόσες κουβέντες εδώ μέσα, το τι ζητάμε από σένα και πιο πολύ το ζητάμε για, τη δική σου, για το δικό σου μέλλον. Mm-hmm. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε το παίρνουμε τελικά. Mm-hmm. One way or another, κατάλαβες. Έχουμε μία άρτια εικόνα. Δηλαδή, περπατούσατε πριν που μπήκατε μαζί με το Μινά οι δυο σας και είσαστε ένα πολύ ωραίο στιλιστικό ζευγάρι, ρε παιδί μου. Είσαστε πολύ ωραία γενιά, ας πούμε, να βλέπουμε τέτοια παιδιά στον δρόμο. Τουλάχιστον για μένα. Mm-hmm. Γιατί δεν έχεις προλάβει να κάνεις κάτι, να σκεφτείς? Όχι, έχω προλάβει, απλά είναι και αυτά τα σύνολα, δηλαδή τα looks τα οποία τα έχω σπίτι μου. Και... Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι ακόμα και η μητέρα σου θα έχει κάποια κομμάτια να εμπλουτίσει τα looks σου. Όχι να στα δώσει, εσύ ναι. να τα διαλέξεις για να εμπλουτίσει τα looks σου και να τα κάνει σίγουρα πιο προσωπικά. Σίγουρα έχει, αλλά δεν το σκέφτηκα γενικά ναι. να πήγαινα πιο vintage δηλαδή και σε, ίσως ναι, σε τσάντα. Δεν είναι το vintage τόσο σαν το αποτέλεσμα, είναι την προσωπική πινελιά, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε πολύ σε σένα και στο Μινά το λέμε. Ναι. Και στους δύο. Σήμερα σκέφτηκα ότι είμαι εγώ αυτό. Ναι. Σίγουρα θα μπορούσα και καλύτερα, σίγουρα θα μπορούσα πάντα... Υπάρχει ένα παραθυράκι που θα βάλεις και άλλα πράγματα από αύριο για να φέρεις το look έτσι πραγματικά άρτιο και όχι απλά διεκπαιρεωτικά, μοντέρνο, με μπραντς, με πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία ρούχα, που θα είσαι πάντα αυτή που θα είσαι. Ναι, το πιστεύω. Πρέπει αυτό που λίγο να το ψάξεις, να δηλαδή έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Ξέρεις, και για σένα, για να αισθανθείς και... Ναι. Πιο ωραία, ρε παιδί μου. Είναι πολύτιμο αυτό το πράγμα τώρα. Είναι τελευταίες σου εικόνες σε ένα παιχνίδι και σένα. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω ένα λεπτό μόνο. Γιατί, όταν κάνουν ένα σόου, επειδή έχει τύχει να είμαι σε πολλά assist, ναι. οι στυλίστες τελευταία στιγμή ακόμη κάνουν κάποιες στυλιστικές επεμβάσεις για να βγουν για το σόου. Mm-hmm. Και αποτυπώνεται μία εικόνα. Από εκεί πέρα, στα showroom μετά τα ρούχα είναι διαφορετικά και ο κόσμος, η βιτρίνα είναι αλλιώτικη και ο κόσμος τα φοράει διαφορετικά. Mm-hmm. Εσύ παίρνει λοιπόν του στυλίστα και όχι της φίρμας την πνοή. Αυτό πρέπει να γίνει και για σένα και μια και λες θα ασχοληθώ, είτε βγάλεις μάσκες είτε όχι κτλ. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι η τελική φάση πρέπει να είναι αυτό που ο καταναλωτής θέλει. Ναι. Όχι αυτό που αποτυπώνεται σε μια πασαρέλα, που είναι κομπιουτεραρισμένα τα μοντέλα παρόλο που είναι όμορφα, που είναι ψηλωμένα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δείχνουμε αυτό μόνο στον κόσμο. Και επειδή είσαι καλό υλικό, το έχεις αποδείξει για να δείχνεις πράγματα, γι' αυτό το λόγο το είπα. Okay. Συμφωνείς. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το συνδυάσω μαζί με μια φούστα, η οποία ήταν χρώμα λεβάντας, αλλά δεν μου άρεσε. Γιατί? Καλά, και τι φούστα τώρα, και τώρα είναι και μια ιστορία τώρα που θα πρέπει να έχουμε εικόνα για ναι, να το τη δούμε. Τη φούστα και πώς και αν. Ναι. Ήτανε, τέλος πάντων, είναι πλησέ. Θα τη βάλεις και την κάποια έκοψα... στιγμή. Ναι, θα τη βάλω. Άμα την έχεις για άλλο άτομο, θα τη δούμε όταν έρθει ναι, η ώρα του. Δεν μου άρεσε να σας πω την αλήθεια. Ήθελα ναι. να το ταιριάξω, αλλά δεν. Εντάξει, πάντως αυτό που μιλάς πριν, εγώ συμφωνώ mm-hmm. ότι. Εγώ το βλέπω, τη βλέπω τη γυναίκα σήμερα. Έτσι όπως έχεις κάνει τα μαλλιά σου και το make-up σου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα άκρα σου, τα γάντια σου, ενώ είναι όλο πιο ναι. ανδροζίν.
Και δεν κάνει αυτό το κοκοράκι τη Σούζη Μέντες. Τη φιλικοζήμη. Που τη μοιάζει λίγο. Τη μοιάζει στα νιάτα τη. Στα νιάτα τη. Να το κάνω. Ναι, κάντε την μία μέρα. Και φέρε την Βογκούε. Βεβαίως δίνεται πολύ καλύτερα από το Σούζη Μέντες. Ευχαριστώ. Αρετή μου. 13,3 τελική βαθμολογία για σήμερα. Μπράβο, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.